Μνημόνια συνεργασίας υπογράφηκαν σήμερα μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου σε διάφορους τομείς. Η αρχή έγινε με τον Υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνο Πετρίδη και τον Υπουργό Εσωτερικών της Ελλάδος Μάκη Βορύδη. Οι υπουργοί υπέγραψαν μνημόνιο που αφορά ένα ευρύ πεδίο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου και καταπιάνεται με θέματα όπως η επιμόρφωση των δημόσιων υπαλλήλων, όπου μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνεται και η πιστοποίηση των εσωτερικών ελεκτών της Κύπρου. Θέλουμε να μάθουμε από την Ελλάδα. Γιατί θέλουμε και εμείς να προχωρήσουμε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό μέτρο. Να πιστοποιούνται οι εσωτερικοί ελεκτές κατόπιν μιας αυστηρής αξιολόγησης, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες. Μάλιστα, στο τραπέζι τέθηκε και η ιδέα για ανταλλαγή προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών των δύο χωρών στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας και ήδη επεξεργάζονται τον τρόπο για να εφαρμοστεί. Ένα, όπως το λέμε, Εράσμους των δημοσίων υπαλλήλων, προκειμένου με αυτή την ανταλλαγή. Μεσαία και ανώτερα στελέχη της δημοσίας διοικήσεως, των δύο δημοσίων διοικήσεων, να μπορούν να αποκτήσουν εμπειρίες, διαφορετικές διοικητικές εμπειρίες, να δούνε καλές πρακτικές. Ενώνουν τις δυνάμεις τους Ελλάδα και Κύπρος και μπαίνουν σε νέα εποχή στον τομέα της ψηφιακής διακυβέρνησης, αφού το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Ελλάδας υπέγραψαν μνημόνιο συναντήληψης στον τομέα της ψηφιακής πολιτικής και της κυβερνασφάλειας. Μαζί μπορούμε να τρομολογήσουμε μια βιώσιμη και πιο ποιοτική ανάκαμψη της οικονομίας που να διασφαλίζει την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα. Τόσο στη φυσική αρένα, όσο και στον κυβερνοχώρο. Η ψηφιακή διακυβέρνηση, όπως είπα πριν, δεν είναι μια ουδέτερη αφηρημένη πολιτική. Είναι μια πολιτική που μειώνει τις ανισότητες, γιατί σέβεται τον πολίτη που δεν έχει χρόνο για χάσιμο και που δεν έχει χρόνο να μεταβεί σε μια δημόσια υπηρεσία. Σέβεται τον εργαζόμενο γονιό. Σέβεται τα άτομα με αναπηρία. Μάλιστα, η συνεργασία αυτή, όπως αναφέρθηκε, αρχίζει από αύριο, όπου οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία για αρχή να διευθετούν και να πραγματοποιούν διαδικτυακά μέσω τηλεδιάσκεψης το ραντεβού τους για ταυτοποίηση των στοιχείων τους στα κέντρα εξυπηρέτησης του πολίτη. Μια διαδικασία που προηγουμένως ήταν απαραίτητη η φυσική παρουσία των ατόμων. Ο Υπουργός Κυριάκος Πιερακάκης, κατά την επίσκεψή του, είχε την ευκαιρία να δει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνοδευόμενος και από τον Υφυπουργό Θοδωρή Λιβανιό. Πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά το πρόγραμμα SciTech Challenge, στο οποίο.